Φλέξαμε τα μπούτια μας, τα κίνα και τα τούτα μας και μπήκαμε με φόρα στην οθόνη. Τους γείτονες τρελάναμε, σαλάτα που τα κάναμε και φάγαμε του έρωτα τη σκόνη. Εγώ αυτή ο εραστής της κι όλοι οι άλλοι, για κοίτα πως χωρέσαμε σε ένα κανάλι. Εγώ αυτός όλο το σόι του και σία, μπλεχτήκαμε μαζί στην ίδια ιστορία. Και άμα λάχι θα στο λέω κάθε μέρα, πως είναι μάγκα μου όλα λόγια του. Οπότε αποφάσισα να φύγω, να πάω στον Καναδά, έχω κάτι συγκελίτσια με. Θέλω να μείνω λίγο και μόνη μου. Οκ. Εγώ όμως δεν θέλω να χωρίσω. Ακόμα και μετά από τούτα που σου είπα, εξακολουθείς να θέλει να είσαι μαζί μου. Αλλά τι ενδιαφέρει με το παρελθόν σου, μόνο για να σε βοηθήσω. Εν είμαι εδώ για να σε κρίνω. Είμαι έγκυος. Καλά να γίνεται να κάνει λάθος το πράγμα. Σπάνια. Αύριο να κλείσω ραντεβού στο γυναικολόγο για να συγχωρευτώ. Ραφαλέ μου, πρέπει να ενημερώσει το Φώτη. Όχι, όχι, δεν θέλω. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Οπα. Αμά λεφτά. Πολλά λεφτά κυκλοφορείς με στη τσάντα σου. Ησύχα, Άργο. Τ' ανακάλυψες, Λαβράκι. Με τον καναλάρχη είναι καλό. Γι' αυτό κρατάς ακόμα την εκπομπή σου. Όχι, Εύα μου. Ο καναλάρχης μου πέφτει πολύ μεγάλος. Για κατέβαια μου μια θέση κάτω. Μια θέση κάτω. Mm. Τι εννοείς δηλαδή. Ότι με τον Βασίλη. Oh, hey! Σταμάτα. Με το δικό σου λάθος μου, μα τι τιμωρία πρέπει να έχεις. Τι τιμωρία πρέπει να σου βάλουμε εμείς, μαμά. Καρολίνα. Τι. Με συγχωρείς που. Στον παπά πρέπει να κάνεις την ερώτηση. Δεν το άξιζε, ρε μαμά. Δεν το άξιζε. Οδυσσέα, γίνεσαι παππούς. Συγγνώμη. Α, είστε λαφαζανιές. Και με μου που εν τούτος ο κανακάρης σου, που σπέρνει η κοπελούθηκα μέσα στις γειτονιές και ξαπολά δεν σκορούε και φεύγει. Σε ποιαν εν ωρία σπέρνει ο Φώτης την εβδομάδα, αγάπη. Ο Φώτης είναι σπίτι. Άκουσα καλά. Είπες ότι ο Φώτης έσπηρε κοπελούι. Μάλιστα, κυρία μου. Αφήκεν έγκυον την Ραφαέλλαν και σκαπούλαρεν την. Αλλά εμείς απαιτούμε άμεσον αποκατάσταση του χατά. Δεν το πιστεύω ότι μας επήρε ο ύπνος. Ούτε που κατάλαβα ότι εξημέρωσε. Στο μεταξύ είναι έλεξε το κινητό σου. Μπορεί να έχεις κλήσεις που τον προβάσεις στη Σοφία. Ωχ, Θεέ μου, ποιος σου σαν τώρα. Φωτή, ίσως δεν έπρεπε να μιλήσαμε τελικά. Γαλάτε, σε παρακαλώ, μην το ξαναπείς τούτο. Θα είμαστε μαζί όπως όποτε θέλουμε. Θα μην πει ένα εγκορίο σου αποδεχτεί για το τι μας νοιάζει από τους άλλους. Με την Άννα, μην ξεχνάς ότι έχουμε μια πολύ, πολύ καλή σχέση. Ζήσε μου κοντά όσα περάσαμε τον Ηλία. Και ήταν εύκολο για την ίδια να το αποδεχτεί. Όμως για τους γονείς σου παραμένουν μια κατάλληλη σχέση για σένα. Σιγά σιγά να χωνέψω. Σημασία είναι να είμαστε μαζί, ναι. Νομίζω πως ζωνά είναι όνειρο μαζί σου. Ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά την περίπτωση να πηγαίνουμε μαζί στην Καναδά. Όχι, έχουμε ακόμα μέρες να το σκεφτούμε. Πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Δεν μας χωρεί να κάνουμε άλλα λάθη, Φώτη. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πρέπει να πάω σπίτι εγώ, να με δουν οι δικοί μου και μετά να πάω δουλειά. Στο μεταξύ να σου φωνάξουν, μην αντιδράσεις. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Και να μην μείνεις να με ξανά, please. Χαλάτε, όχι, σε παρακαλώ. Επιμένω. Θέλω να είμαστε μαζί. Να κυκλοφορούμε μαζί. Δεν μας νοιάζει, δεν φοβούμαι κανένα. Γαλάτια! Γαλάτια, πού είσαι? Λίγο ώρα, πρέπει να σε βρεθούμε. Καπαναγία μου, το πεις εύκολο. Έρχομαι, Ηλία. Είμαι στο δωμάτιο. Απάντησε ο Φώτης. Τίποτε ακόμα. Αν πάτε δούμε μια ημέρα να άσπρη, Θεέ μου. Πάντα κάτι πρέπει να κάνουν για να μας αναστατώνουν. Άδικα ανησυχείτε. Απλά ξανακοιμήθηκε στην έντον κόμμα. Βέβαια, κοιμήθου ποτζή, κοιμήθου ποδά, ειδού τα αποτελέσματα. Να έρχονται να μας φακούν τις πόρτες ξένοι ανθρώποι να μας ανακοινώνουν ότι είναι να γίνουμε παππούς και γιαγιά.
Εσύ είναι να γίνεις παππούς. Εγώ δεν είμαι έτοιμη να γίνω γιαγιά ακόμα. Τελικά η εγκυμοσύνη τώρα θα έλασε μεγάλο πρόβλημα. Όχι για το Φώτη. Με τη Σοφία μου δεν είναι έτοιμη ακόμα να γίνει γιαγιά. Είπα ότι εκνευρίζεις με πολλά. Είπα ότι είμαι κόφτη. Αγάπη μου, εσύ να γίνεις η πιο όμορφη γιαγιά του κόφτη. Οδυσσέ μου, σε παρακαλώ, πραγματικά δεν είναι ώρα για αστείο. Το θέμα μας είναι ο Φώτης. Ο λόγος που δεν απαντά στα τηλέφωνα είναι γιατί φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες του. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια ξεκάθαρη κουβέντα με το Φώτη. Εγώ δεν σας κρύβω ότι προβληματίζουμε πολλά για την Ραφαέλα την καημένη. Αγκορούδα τώρα, μόνη της, έγκυος, πώς θα βγάλει πέρα. Αν του άλλη ψέματα για να το φέρει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ραφαέλα δεν είναι έτσι άνθρωπος. Μόλις εμφανιστεί ο Φώτης θα το ξεκαθαρίσω. Με την Ουρανία τι θα κάνουμε επίσης. Με τόσα ψέματα που μας λαλεί. Θα την παρακολουθήσω σήμερα. Είναι ο μόνος τρόπος να μάθουμε ποιος της ζητά λεφτά. Εγώ υποψιάζομαι ότι είναι ο αδερφός ο Σωτήρης που την εκβιάζει. Αποκλείεται. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Βίκτορα, μεν κανονίσεις τίποτε σήμερα, θα με βοηθήσεις να παρακολουθήσουμε μαζί τη γιαγιά σου. Α, sorry, θα μπορέσω. Σήμερα έχω ραντεβού με τη νέα μου σχέση. Σχέση? Πώς τη λένε, κοπέλα? Δεν μας πειράζει το όνομα. Μακάρι να τη λαλούν αφροξυλάνθη. Μη κακόντης, Οδυσσέα μου, μη κακόντης. Θα ακούσω κι εγώ. Πώς αποθυμένα είναι το κοπελού, πραγματικά είναι το χωρίο νους μου. Αδικάστο. Ήξερες που την πρώτη μέρα μου είδε την Άννα ότι την ερωτεύτηκε. Τώρα αποχωρήσατε, έβρινε ευκαιρία να μαζί της. Ναι, έλεγε και μαζί της όμως, α. Έγινεται τη μια μέρα να μαζί μου χωρίζουμε και ξαφνικά κάνει δεσμό με τον Δημήτρη. Αδερφάκι μου, εσύ δεν χειρίστηκε σωστά τις σχέσεις σας. Εσύ της είπες να χωρίσετε, εσύ έμιλας με άλλες στα τηλέφωνα όσον ήσασταν μαζί. Ασχετό, να τρέχεις στο πανεθέν να ακούσεις και εσύ τώρα. Νομίζω πως ενδιαφέρεσαι ακόμα η Αννούλα. Ούτε να το σκέφτεσαι, την κοροϊδιά και την ξεφτύλα που δεν ανέχουμε. Γιατί μιλάς στον Δημήτρη, να του πεις πόσο πολλά σε πείραξε που έχω δεσμό. Μα δεν με πειράζει, πρέπει να το καταλάβεις το πράγμα. Εμένα, αντζινό που με πειράζει είναι το σοου που κάνουν. Επειδή να μου κάνει πρόταση γκά μου στα γυρίσματα ο άλλος. Έφκαλε το δαχτυλίδι, για με κάμα ρωτώ, και οι άλλοι συγκινήθηκε, μάνα μου, ρε. Μα ποιοι νομίζουν ότι είναι, ρε. Κρούζεσαι ακόμα. Τρε, στα πανικά μου και σε σενάρια. Νομίζω, βρίσκε. Ακούσα, αυτό είναι όλα που μουρμουράτε, γιατί σιωπήσετε. Πέντε μου για μένα να ακούσω. Ναι, Δημητράκη μου, να συνεχίσουμε την κουβέντα. Συζητούμε μετά με τη Στέφανη στο πόσο απελπισμένη πρώτα σιγά με κάνει τη Άννα. Μάλιστα, Τζο, γιατί απελπισμένη, παρακαλώ. Γιατί δεν έχει άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσω. Μόνο ένα απελπισμένο θα έκανε πρώτα σιγά μου μέσα σε λίγε μέρε σχέσει. Εγώ πιστεύω πω απελπισμένο σε τούν την ιστορία αν είσαι εσύ, Τζο, ή εγώ. Τι για να ξέρει, αν πω τη Άννα να έρθει πίσω, να έρθει. Γιατί δεν το κάνει. Πήγαινε κάμε το. Κολονεί, κάμε τώρα. Γιατί έχουμε και μια αξιοπρέπεια, κύριε Δημητράκη. Άρα παραδέχεσαι ότι θέλεις την ακόμα. Σταματήστε! Κανεί ρε Στέφανη, σταματήστε ρε, σταματήστε! Θα σταματήσουμε! Θέλεις τη ρε, νέο ξαόι! Ναι, ρε, θέλω τη ρε, το πρόβλημα σου ποιο είναι που είναι ρε. Γιατί την άφηκες να φύγει. Πε μου, γιατί την άφηκες να φύγει, γιατί την επώνυσες, γιατί την έθιωξες, γιατί. Εσύ γιατί δεν σε κάμες πρώτα σιγά μου ρε. Για να βεβαιωθείς ότι δεν θα γυρίσει πίσω σε μένα. Ναι, μου Χρήστο, αλλάξαν οι ρόλοι. Α, καταλάβαμε πώς είναι να θέλουμε κάποιον να μην μας θέλει. Πονή μας. Κάμνεις το τούτο για να με εκδικηθείς. Κάμα τη πρόταση γάμου για να με φύγει από την Κύπρο. Και στο κάτω-κάτω δεν θα κάτσω δαμένα στο δόκολο αρκασμό. Είναι έναν τι κάμνο και τι όι. Είσαι ένα απελπισμένο. Ο απελπισμένο εσύ είσαι έτσι, κατάλαβε το. Τι να σα πω, τι να σα πω. Τσακώνεστε για μια γυναίκα που τη στιγμή μου ο παπά μα δεν ήξερε τι του γίνεται. Ούτε εσύ με καταλάβει πλέον. Κανένα σα δεν με καταλάβει. Με καταλάβει ούτε. Όχι, να αφήνει να πάει στον Καναδά, Άννα, να ησυχάσουμε νουλί, έναν τέχω άλλο μαζί τους. Καλημέρα, κυρία. Ευκαιρώσα τα μαθήματα μου, δεν είναι με λέξεις. Βασίλη, δεν έχω άλλη υπομονή μαζί σου. Γιατί, κυρία, αφού είμαι φρόνιμος. Δεν μπορώ να διαχειριστώ άλλον τούτο που σου συμβαίνει. Και άλλο να σου πω, ώσπου να γίνεις καλά, δεν πρέπει να τσιμούμαστε μαζί. Θα πάω να ετοιμάσω ένα δωμάτιο στη Σοφίτα να τσιμούμαστε ξεχωριστά. Γιατί, κυρία. Γιατί περιμένω να συνέλθεις να συζητήσουμε κάποια σοβαρά θέματα που μας αφορούν, εντάξει. Να πάω να φέρω τα μαθήματά μου να με ελεξείς. Να με φέρεις τίποτε, Βασίλη. Άντε, πήγαινε κάτω να πιεις καφέ, σε παρακαλώ, αφήσε με μόνη μου. Βασίλη, φύγε, είπα. Δεν είμαι καλά.
Τι έπαθες? Τίποτε, ένας απόδομος πονοκέφαλος. Θυμήθηκες κάτι? Ναι, θυμήθηκα ότι εξιάσα να κάνω τα μαθηματικά μου. Λοιπόν, πήγαινε κάτω, σε παρακαλώ τώρα. Φύγε! Τι έπαθες, Βασίλη, πάλι. Φύγε, είπα. Θα εξετάσουμε τα μαθήματα σου μετά. Εγώ να θέλω να μιλήσουμε. Τι εννοείς, θυμάσαι κάτι? Τα πάντα. Τα πάντα? Ναι, τα πάντα. Δεν είσαι καθόλου κύριος. Μου αφήνεις να κοιμάμαι στον καναπέ. Τι πράγματα τώρα είναι αυτά? Με κύριο μες κυρίες. Ναι, όμως όσο θα ζούμε μαζί σε αυτό το σπίτι, θέλω να συμπεριφέρεσαι κόσμια. Μάλιστα. Θέλεις να σου κάνω και πρόγευμα, αγαπητή μου Βασίλισσα? Αντρίκο, δεν σου ζητάω να είμαστε όπως πριν, αλλά απαιτώ μια στοιχειώδη ευγένεια και ένα σεβασμό. Εντάξει? Χάρη μου, σκέφτομαι να κοπελούθια. Αλλιώς θα μείνεις και λεπτόνες σου μαζί μου. Αυτά τα είπαμε και τα ξανάπαμε. Δεν θα λέμε τέτοια πράγματα. Και σου είπα ότι απαιτώ κι εγώ μερίδιο από αυτό το σπίτι. Αχ, διερωτούμε με τον εαυτό μου πόσο παλαβός ήμουν να μην καταλάβω που την αρχή τη χαρακτήρα σου. Εσύ ήθελες και με έχασες. Εσύ με έσπρωξες την εξωσυζυγική σχέση. Δεν και περιμένω να ζητήσεις συγγνώμη. Πάλι εγώ φταίω, δεν καλό. Μην απαντήσω εύτεξε όμως, α. Γιατί εσύ είπες για τη σχέση μου, Βασίλη? Τώρα που έχω τη θέση του Βασίλη στο τσεπάκι μου, δεν έχω ανάγκη την Εύα. Και καμία άλλη Εύα. Κι άλλωστε τι είναι η Εύα? Μια σήμαντη σκηνοθέτης είναι. Που αν δεν είχε άντρα τον Βασίλη, δεν θα ήταν εκεί που είναι. Θα ήταν στο σπίτι της και θα πλένε σόφρακα και θα ράβει κάλτσες. Εσύ είσαι το μεγάλο ταλέντο του σταθμού, να πω. Εγώ τη θέση της παρουσιάστριας την πήρα με την αξία μου και τα χαρίσματά μου, αντίο. Να μην πούμε ποια είναι τα χαρίσματά σου, γιατί ξέρουμε πολλά καλά και ηθικιό. Και ποια είναι και πώς τα χρησιμοποιούσες. Τώρα δεν θα σου απαντήσω σε αυτό. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι όταν ο Βασίλης συνέλθει από την αμνησία, θα ζήσουμε επιτέλους μαζί. Τόση άλλο η Εύα δεν το άξιζε. Αδερφέ μου μπροστά μου, φύγε μου μπροστά μου τώρα! Δεν πάω πουθενά, εσύ να φύγεις! Ποιο και να ανέσωσες εσύ, ξέρεις. Ποιος άλλος ήταν, η μάνα σου. Ήρθα να με κάνει τάπη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου? Εγώ είμαι κουναμένη. Έχετε μία αναγωγή από την τράπεζα για καθυστερημένα στο στεγαστικό σας. Αυτό μας έλειπε τώρα. Παρακαλώ να υπογράψετε εδώ. Και καλύτερα να μιλήσετε με τον τραπεζικό σας για να σας πει τι μπορείτε να κάνετε. Γράψω. Ροίξη σήμερα, Μαντιός, που έχω μπάρει. Εσύ δεν πας είναι το Sorry, φίλε μου, αλλά εγώ τη δουλειά μου κάνω. Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Γεια σας. Να πάει στο γάλα. Και τώρα τι κάνουμε, Αντρίκο? Τίποτα δεν θα κάνω, μετά μπορεί να κάνω. Το πιάει η τράπεζα. Θα τσακώνουμε για το σπίτι τώρα. Θέλω να το κάνω. Να πει ότι θα πιάω τα βουνά. Να κατεβάζω μου για να πάω στη Συρία. Έχεις μας εμάς, κόρη μου. Τι να σας κάνω εσάς, ρε παπά? Πατσάν, κόρη αφούλα, είναι τα μόνο να μας κάνεις εμάς. Πάει, πάει ο γιαντάκης μου. Παναία μου, ρε μαμά, κλείσ' το σαν να σε πέθανε ο άνθρωπος. Κόρη, εγκαταλαβείς. Πέθαναν τα όνειρα μου, κόρη, δεν ξέρω που αντρεύτου. Κόρη αφούλα, άφησ' τους γάμους και το γιαννάκι και συγκεντρώθουν να δούμε αν μπορεί να κάνω με την υπόθεση της κόρης σου. Να πω καμίς κόρης τ' άλλο πάλι. Εγώ? Τίποτε είναι κάμα. Ένα μπουλα λίγα γιαγιά σου καλό. Για την άλλη κόρη σου που μιλώ. Την άλλη? Αρκέψαμε ένας για να τσιχάνουμε μέσα στο σπίτι. Για την Ραφαέλα μιλώ, κόρη αθούλα. Να πω καμίνη, Ραφαέλα. Μωρόν, τι έκαμε.
Ξύπνα! Η κόρη σου είναι έγκυος! Είναι έγκυος? Μα πότε γίνεται το πράγμα? Δεν μας είπε να ακριβεί η ημερομηνία και ώρα σύλληψης. Απαναγιά μου, απαναγιά μου, η Ραφαέλα είναι έγκυος, να γίνω γιαγιά. Τη Ραφαέλα πρέπει να την παντρέψουμε. Τι θα πούμε στη γειτονιά μα το μάθω. Παπά, ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να παντρευτεί. Πού το Φώτη, τώρα να την Κυριακή πρέπει να γίνω κάπως. Τέλος. Εν το πιστεύω πόσο συντηρητικοί είσαστε με στον το σπίτι, να. Στάλο μου, πρέπει να παντρευτεί η Ραφαέλα από τη στιγμή που έμεινε έγκυος. Στάλο, θα μου βοηθήσεις να στερώσω τα μαλλιά μου γιατί άρχισα. Ραφαέλα μου, αγάπη μου, μα είσαι έγκυος, γιατί μωρό μου δεν το είπες της μάμας σου. Μαμά, εν είναι ώρα τώρα να το συζητήσουμε. Όχι, Ραφαέλα μου, τώρα θα το συζητήσουμε γιατί τούτο το θέμα αναφορά με. Αγάπη μου, ερώτησες με εμένα να θέλω να γίνω γιαγιά τόσο νέα. Αγάπη μου, εμένα ποιος θα με παντρευτεί τώρα. Ο Λίλες είναι και πολλές, είναι και ο Στρότσι που πονεί. Κύριε Λέησο, μέσα στο σπίτι, δεν πάμε καθόλου καλά. Είμαστε ζήτω η τρέλα. Ο Φώτης πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να σε αποκαταστήσει. Εγώ που το Φώτη δεν ζητώ τίποτε και να τον αφήσετε ήσυχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήκουμε να ξεγλιστρήσει. Εψες με τον παππού σου, επίαμε σπίτι του να τον έβρουμε. Τι, εκάματε έτσι πράγμα. Ναι, εκάμαμε. Για δε σε παντρευτεί να του πεις ότι θα κατεβαίνω κάθε μέρα έσω του και θα κάθομαι πάνω στα αυτιά του. Αν είναι δυνατόν, λες ζούμε στο μεσαίωνα. Είναι καθόλου σωστό το που έκαμετε. Η εγκυμοσύνη της Ραφαέλας αφορά μόνο τη Ραφαέλα και το Φώτη για κανέναν άλλο. Στάλο, πάμε να φύγουμε γιατί δεν μπορώ να ακούω την κουβέντα από εξημερωμά. Ναι, πότε θέλεις να την κάνουμε, πότε να γεννήσεις. Στάλο, μπορείς να με βοηθήσεις να στέλνω στα μαλλιά μου και να φύγουμε. Κόρη, πού πότε κόρη, ο Φώτης πρέπει να σε παντρευτεί. Πότε να γεννήσεις, δεν μας τουλάχιστον το ζώδιο του μωρού. Κόρη, είπα σου το πως είσαι τέλεια σταματημένη. Πολλές φορές. Εκρύψε καλό να με σου πω τίποτε σιγότερο. Γιατί ήρθες. Γε μου, σε παρακαλώ. Θέλω να σε δω. Δεν έχουμε να πω τίποτε κιόμας. Έφερα σου κάποια πράγματα. Να φάεις. Δεν θέλω τίποτε από σένα. Παρά τα μίσικο. Δεν με ενοχλείς. Καλά ηρεμήσα μακριά από σένα. Σταματά να με ενοχλείς. Γε μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Ήρθα να τα έβρουμε. Θέλεις να φύγω που τούν τη ζωή και να είμαστε τσακωμένοι. Παθαίνεις τίποτα. Είσαι σκληρόν καρύδι. Με φουάζε. 5 λεπτά για μου να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Άσε με να περάσω. Ατέλα. Εν είσαι μόνος σου τώρα, γιέ μου. Ήβρες την αδερφή σου. Την αδερφή μου. Τόσα χρόνια γιατί μου την εστέρισες. Του τον λέω τον καινό, πότε να τον απληρώσω με την αδερφή μου, πέ μου. Έκαμα κι εγώ λάθη, γιέ μου. Παραδέχομαι το. Κάμες πολλά λάθη που καταστρέψαν και πολλούς ανθρώπους όμως. Επέρασα και από το ίδρυμα. Εμίλησα και με τον υπεύθυνο. Απέσυρα και όλες τις κατηγορίες εναντίον σου. Τι συμβαίνει μαζί σου. Γιατί τόση μεγάλη αλλαγή. Είπα σου, γιέ μου, θέλω να φύγω από τούτη ζωή ήσυχος. Ό,τι εκκρεμότητες έχω, θέλω να τις κλείσω. Ώστε τα παιδιά σου είναι εκκρεμότητες. Σωτήρη μου, είπα σου και εγώ ότι έκανα πολλά λάθη. Τι άλλο θέλεις από μένα. Χρειάζομαι λεφτά. Έχεις με μπλοκαρισμένο σε όλους τους λαρκασμούς. Τι θα κάνω. Το μόνο που ζητώ από σένα, Σωτήρη, είναι να συνεχίσεις τη θεραπεία σου. Αυτό μόνο ζητώ. Άντε πάλι με τη θεραπεία μου. Δεν είμαι μπέλος. Είμαι μια χαρά. Είναι σίγουρο να μην ζω ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Στην αδελφή σου, γιέ μου, θέλω να κάνεις τη θεραπεία σου. Εντάξει, τώρα πάω. Τι πάθες. Ένας πόνος στο στήθος, γιέ μου. Κάτσε, παπά. Κάτσε. Πέρα μου τι νιώθεις. Πόνος στο στήθος. Ένα λεπτό. Πάρε ανάσες. Ανάσες. Σοφία, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο πατέρας μας, χάνουμε τον. Έχει πρόβλημα. Πολύ μου ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Τίποτε, ρε, και εγώ παρέα θέλω. Δεν ήθελα να πω σπίτι μου έψες. Φοβάσαι ακόμα από τον πατριό σου. Ναι. Ας πω κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι πολλά επικίνδυνος. Καλά, σε όρτια αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει. Προσπαθεί να τον έβρει.
Τόσο τώρα μπορεί να είναι στο εξωτερικό και εμείς. Τι αποκλείται ρε Πάμπο. Πάντως αν έφυγαν και πια στο εξωτερικό, θα μπορούν τώρα ελεύθερα να ζήσουν τον ερωτά τους οι Γαλάτιες ο Φώτης. Ναι ρε, μπορεί να μάχεις σου εσένα ρε. Ο κόσμος πέρα προχωρά τη ζωή του ρε. Όχι σαν έναν το βλάκα που μην ακούλει εμένα σπάστη στ' άλλο. Ναι, αλλά αν ο Ηλίας είναι Κύπρον ακόμα, είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να του σκοτώσει το Φώτη και την Γαλάτια. Ρε, αν πρέπει να είσαι σκοπέλα. Γιατί ρε, πόσες φορές ακούσαμε δολοφονίες που ερωτικά πάθη. Πολύ, αλλάξε κουβέντα σε παρακαλώ. Πάντως, αν ο Ηλίας είναι Κύπρο, πέτεις μαμά σου να προσέχει. Όλοι να βρει. Ει ρε εσύ! Ηλία, γιατί ήρθες? Ήρθα να δω τι κάνεις γι' αυτό. Έκαμε μια συμφωνία, γιατί προσπαθείς να την τηρήσεις. Ό,τι ήθελες έκαμε το. Απόψε θα φύγω μέσω κατεχομένων. Είναι πολύ επικίνδυνο να μείνω εδώ στην Κύπρο. Αλλά τι, σε ευχαριστώ για το τι έκανες. Σε παρακαλώ, προσπάθα να μείνεις μακριά από δουλειές με υποκόσμο. Πώς είσαι, η κόρη σου πώς είναι? Μα γιατί ασχολείσαι ακόμα μαζί μου? Ήρθα να δω αν χρειάζεσαι κάτι. Θα κάνω πολύ καιρό να συναντηθώ εμείς οι δύο ξανά. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Θα σε παρακαλώ, μην ξανάρθεις εδώ. Δεν θέλω άλλα μπλεξίματα με την αστυνομία. Μην ανησυχείς. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει. Τέλος πάντων, πρέπει να φύγω. Θέλεις με κάτι άλλο? Ναι, χρειάζομαι κάποια πράγματα. Τι θέλεις ακριβώς? Τη βαλίτσα μου. Η βαλίτσα σου είναι έτοιμη στο άνω ντουλάπι. Έχω βάλει και τα πράγματα που μου ζήτησες. Πάντα είσαι ένα οργανωμένο. Ηλία, πρέπει να φύγω. Sorry που μπορείς να μείνεις άλλο εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι ήθελα το έχω. Λοιπόν, Γαλάτια. Αντίο. Γεια σου, Ηλία. Και να προσέχεις. Δώσε χαιρετίσματα στο Φώτη και να του δώσει ένα μήνυμα. Στο Φώτη, γιατί, τι μήνυμα? Άλλη φορά να κρύβει το αυτοκίνητο του καλύτερα. Άντε, γεια. Σε βρεις και δεν ξέρω εγώ τι θα έκανε. Ήξεραν ότι με είδαμε. Εξάλλου είπαμε το αυτογιο μαγκάτο. Απλά δεν ήθελα να μας ενοχλήσει. Προφανώς άρχισε να χωνεύει και ότι είμαστε μαζί. Μακάρι. Είμαι σίγουρος. Μη πιστεύω τούτο που ακούω. Αλήθεια, θυμήθηκες η καμνής μου πλάκα? Ναι, Λάνος, επαλήθεια είναι η μνήμη μου. Δεν ξέρω τι να πω. Που τη μια θέλω να χαρώ, που την άλλη θέλω να βάλω τις φωνές. Κάνω για τα δυο. Και γιατί τόσες μέρες μας το έπαιζες αν ήξερες, Βασίλη? Γιατί μας το είπες αμέσως ότι θυμήθηκες? Ήθελα να κερδίσω λίγο χρόνο. Να σκεφτώ πώς θα χειριστώ κάποια θέματα. Και για να σκεφτείς εσύ, επέλανες μας εμάς. Έλα, έλα ρε Βαδόρα. Πες ότι επέρασες κάποιες μέρες έτσι διασκεδαστικά. Ποιο σε διασκέδαζε, Βασίλη? Εμείς που νομίζαμε ότι έπαθες παλινδρόμηση μνήμης, ότι έμεινες στην ηλικία των 10 χρονών. Εσύ πάντως ήσουν πάρα πολλά καλή δασκάλα. Κόψε το, Βασίλη, δεν είναι αστείο. Εντάξει, Εύα, έχεις δίκιο, θα παρατράβησα το. Κοίταμε όμως, είμαι καλά. Α, και έχω σώμα στα φρένας. Δεν ξέρω, είμαι πολλά μπερδεμένη. Όταν χτύπησες ενόμιση, έχασα τη μισή μου ζωή. Παρακαλούσα το Θεό να γίνεις καλά. Ξέρω, το άκουσα σε. Και τόσον καιρό έπαιζες το ανήξερος για να κερδίσεις τι, να χειριστείς τι, Βασίλη? Ήθελα να βρω το κουράγιο και το θάρρος να σου πω κάτι που έκανα. Κάτι που δεν με τιμά καθόλου. Τι είναι τούτο που ήθελες να μου πεις, Βασίλη? Ακούω. Που μας εστέρισε τη χαρά να μας δείξεις ότι συνήλθες από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι εύκολο, αλλά τώρα να με που φτάσαμε πρέπει να μιλήσω την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι με την Νάταλη είσαι δεσμό. Μίλησες σου ο Αντρίκος με σου κάτι. Ο Αντρίκος? Ξέρει το Αντρίκος? Μίλησα του λίγο πριν το ατύχημα, ναι. Και δεν μου είπε τίποτε ο Αντρίκος? Ή ξέρετε το και δεν μου είπε? Αφού σου μίλησε ο Αντρίκος,
Ποιο σου το είπε, Ζα, πού το μάθες? Είπε μου το εγκόμενά σου. Η Νάταλη. Είσαι το θράσος την ώρα που ήσουν πας στο κρεβάτι με την αμνησία να μου πει ότι όταν ξυπνήσεις θα ζήσετε τον έρωτά σας. Δεν το πιστεύω. Πόσο κακό θέλει να μου κάνει με έναν τούτη γυναίκα. Εσύ φταίεις, Βασίλη. Εσύ που πήγες και έμπλεξες μαζί της. Ήταν λάθος, άφησε με να σου εξηγήσω. Μετά νιώσα το. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε. Κανεί, πραγματικά. Εγώ και ο Αντρίκος δεν σας φταίμε σε τίποτε. Εύα, αγάπη μου. Φύε, σε παρακαλώ. Πραγματικά. Εσύ συνήλθες και εμένα σκότωσες με. Φύε. Φίτο, φίτο, είπε ότι δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τούτο που σου λέω, ρε ψες αν είσαι πίσω στον Τζόκερ. Είμαστε οι μεγάλοι τυχεροί, ρε μισόν εκατομμύριο. Δεν το είπαμε. Ευχαριστώ, Θεέ μου, για μια φορά, ο Άρη. Πάτα συνάξου, πάτα συνάξου. Αθούλα. Παπά, σε παρακαλώ. Θέλω να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Η κατάστασή σου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν ακούω τίποτα. Τίποτα. Θέλω να μείνω στο σπίτι μου. Παπά, καταλαβαίνεις το. Ο γιατρός είπε ότι έπαθες καρδιακών επεισόδιων. Κινδυνεύεις αν μείνεις μόνος σου, δαμή. Κύριε Κυριακό, η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Μπορεί να ήταν ένα φρειάς μορφής του τη φορά, αλλά πρέπει κάποιος να σας παρακολουθήσει για τα επόμενα 24 ώρα. Να μην τον πιέζουμε άλλο, νομίζω, αν τον αφήσουμε να ησυχάσει. Οδυσσέα, πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Ποιος είναι να το φροντίσει, αν πάθει κάτι. Να μείνω εγώ μαζί του. Πρέπει να βρείτε τρόπο να τον πείσετε να έρθει στο νοσοκομείο. Να τον αναγκάσετε, ακόμα και με το ζόρι. Γιατρέ, είναι εντάξει να του φέρουμε κάποιο νοσοκόμο στο σπίτι. Σοφία, εν πάω πούποτε. Μόνο 5 της ουρανίας να έρθει. Μια ζωή είναι έτσι ξεροκέφαλος σου. Μια ζωή. Να μας πει ο γιατρός μόνο τι πρέπει να κάνουμε μέχρι να τον πείσουμε να το φέρουμε στο νοσοκομείο. Πρέπει να παίρνει τα χάπια που σας είπα πριν. Να ελέγχεται η αρτηριακή του πίεση κάθε μια ώρα. Να ξεκουράζεται. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Σας χρειαστούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Αν νιώσει κάποια αναδιαθεσία, πάρτε με αμέσως τηλέφωνο. Αντίο. Γεια σου, γιατρέ. Στο καλό, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Τι κάνουμε τώρα? Νηστεία και προσευχή. Ώσπου να βρούμε τρόπο να τον πείσουμε να τον πάρουμε στο νοσοκομείο. Νομίζω να φέρουμε την άμπουλα σε να βάλουμε μέσα με το ζόρι να τελειώνει. Σωτήρη, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε απλά την επιθυμία του κακουλή να μείνει στο σπίτι του. Ναι, αλλά δαμέ ποιος θα μείνει να τον φροντίζει. Ο Σωτήρης με γιατρός είναι με νοσοκόμος. Δεν φροντίσω εγώ, Οδυσσέα μου, να φέρω κάποιο νοσοκόμο να το βλέπει. Σωτήρη μου, να πάμε εμείς. Αν χρειαστείς κάτι, τηλέφωνάς μας. Δεν είσαι τένια. Ελπίζω τώρα που καταφέραμε να συμφιλειωθούμε να μην το χάσω. Ναι, κύριε Λεωνίδα μου. Σας τηλεφωνώ να σας ενημερώσω ότι το προσωπικό δεν τηρεί καθόλου το ωράριο εργασίας του. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ναι, θα σας στείλω λίστα με τα ονόματα αυτών που αργοπορούν και δεν είναι και καθόλου επαγγελματίες στις δουλειές τους. Ναι, για να καταλάβετε, μέχρι και ο καφετζής αργεί να μου φέρει τον καφέ μου. Τα ζώα μου αργά είναι όλοι εδώ μέσα. Και μετά περιμένουμε να γράψουμε και νούμερα, έτσι. Εντάξει, αφού έχετε δουλειά, θα σας πάρω αργότερα να ενημερώσω. Ναι. Θα σας δείξω όλες πώς να δουλεύετε εδώ μέσα. Που μπήκατε όλοι με μέσον και έχετε φορτώσει τη δουλειά στον κόκορα. Αμάνε, Βασίλη. Καλός, καλός, αλλά αποδιοίκηση μαύρα μεσάνυχτα. Εύα!
Ξέρεις ότι σου έχω πει για να μπαίνει στο γραφείο μου, πρέπει να χτυπάς πρώτα. Σήκω τώρα από την καρέκλα του άντρα μου. Διαταγές δέχομαι μόνο από τον καναλάρχη, Εύα μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ πήγαινε στο γραφειάκι σου και άσε με να διευθύνω το κανάλι. Άκουσες τι σου είπα? Το γραφείο είναι του Βασίλη και σταμάτα να βράζεις την καρέκλα του. Δεν βράζω την καρέκλα του, καημένη μου, όπως λες. Προσπαθώ να διοικήσω, πράγμα που δεν έκανε τόσο καιρό ο Βασίλης. Έκατσε στη διευθυντική πολυθρόνα, αν τζάρεσαι σου. Ναι, αν μπορούσε, σα το κάνει κι εσύ. Σήκω πάνω να με σε τριχωμαλίσω. Εύα μου, αυτό το κάναμε ήδη μία φορά. Γιατί επιτέλους, αγάπη μου, δεν παραδέχεσαι ότι είμαι πιο άξια από σένα? Άλλωστε, ο διευθυντής εμένα έδωσε αυτή τη θέση. Να δούμε τι του έταξες και έδωσες σου τη θέση. Δεν παρακαλώ, πρόσεχε τα λόγια σου και μη μιλάς έτσι. Και επειδή διάλεξε και ο Βασίλης εμένα, δεν θέλω να υποσκάθεις στη δουλειά μου. Κατάλαβες? Θέλω να σε πληροφορήσω ότι ο Βασίλης σε συνήλθε και θυμήθηκε τα όλα. Αλήθεια λες τώρα? Και πού είναι δηλαδή? Να μη σε ενδιαφέρει. Σήκω τώρα από το γραφείο του και μακριά από τον άντρα μου. Δεν καταλάβεις καθόλου καλά, έτσι? Και το γραφείο του πια και ο άντρας σου μου ανήκουν. Πέρασε έξω να με σε πετάξω! Την αλήθεια λέω, Εύα μου. Όταν τα έκανες εσύ στη Μάγδα ήταν καλά, ε? Γιατί να ξέρεις ότι όλα μου τα έλεγε η Μάγδα εμένα. Το τι έκανες πίσω από την πλάτη της. Άρα βρέθηκες κι εσύ τρίτο πρόσωπο και χάλασες ένα γάμο. Οπότε μη μου τα πουλάς εμένα αυτά. Φύε τώρα! Να ξέρεις ότι την τελευταία μου κουβέντα δεν την έχω πει ακόμα. Τι θέλετε εσείς εδώ? Περιμέναμε να τελειώσετε για να μπούμε μέσα. Δεν με παράτατε κι εσείς, λέω. Είπα σου ότι δεν πρέπει να μείνουμε τα μέρα και τα κόμματα. Να μπούλαλεις ρε Πάμπο, όχι μόνο έπρεπε να ακούσουμε, αλλά παρακούσαμε. Η Εύα τρίτον πρόσωπο στον πρώτο γάμο του Βασίλη. Τούτον τζαν εν είδηση. Καλά, και να μου να κάνεις τώρα? Να πάει να τα κάνει τούτο και ούλα στο κανάλι. Πόσο λίγο με ξέρει. Τούτο είναι να βοηθήσει για την προαγωγή μου. Ο καθένα δα μέσα να πρέπει να πάρει τη θέση μου του αξίζει, και εγώ να κάτσω στη θέση του διευθυντή. Τελικά είναι καλά που λέω ότι ούλα γίνονται για την καρέκλα. Που την πιο μεγάλη ενό την πιο μικρά. Το κομπό στη βγει σε λίγο καιρό θα είναι υπό τη διοίκηση μου. Γι' αυτό να δάσει καλά μαζί μου για να με φέρω άλλο καφέ. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε δα μέσα, δαρέ. Ό,τι ακούσουμε να με βοηθήσει να φτάσω προς την καρέκλα τη διευθυντική. Λοιπόν, πήγαινε κάνε μου τον καφέ μου, μικρέ ασήμαντε καφέ. Θα ανοίξω μπούκικο! Κι εγώ θα ανοίξω επιχείρηση Χρυστάλλας Κούκκις. Κι εγώ θα κάνω το γάμο της Ραφαέλας μας στη Μύκονο! Θα αγοράσω και κότερο! Θα χτίσω και μία πολυκατοικία. Και τούτα όλα να τα κάνουμε με μισό εκατομμύριο. Τα μην ξεχνάμε, ενώ ο γιος μας με το φίδο που τα κερδίσαν, όχι εμείς, α. Το παιδί μας έφαδο και τους γονιούς του, έφαδο και τις αρφές του. Λοιπόν, ήρθαμε, εδώ κύριε Σπεντάκη. Ήρεμα, ήρεμα, μη σπρώχνετε, όλοι θα πάρετε. Το λοιπόν, θα κάνουμε απίθανες δουλειές. Η υπόψη σου, εγώ να δω και τη Ζαθούλα και τους μάνα μου. Καλά ρε, και εγώ να δω κοκαρίδες τις κορούδες, ναι. Πού να τα χώσουμε για να μας τα κλέψουν? Πόψε που να έρθουν οι κορούδες, θα ανοίξουμε το χαρτοφύλακα και θα κάνουμε την μοίρασα. Προς το παρό, φέρτε τα δάπνα, τα καταχωνιά. Άννα μου, γιατί σε τόσο σκέφτηκε? Ο Δημήτρης, ξέρετε ότι έκαμε μου προτάσει γάμο? Νομίζω ότι απέρριψες. Το αντίθετο. Σκεφτούμε το πολλά σοβαρά. Κοίτα, Άννα μου, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρεις μόνη σου. Εγώ όμως, Άννα μου, σαν μητέρα σου, θα προτιμούσα να το απαντήσεις αρνητικά, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή ακόμα για γάμο. Ποια μιλά? Έναν εσύ που στην ηλικία μου παντρεύτηκες τον παπά μου? Ναι, αλλά στη δική μου περίπτωση ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί έμεινα έγκυος εσένα και παντρεύτηκα τον. Α, δηλαδή μια εγκυμοσύνη μπορεί να ορίσει ένα γάμο? Όχι, Άννα μου, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, απλά βάλεις στη διαδικασία να σκεφτείς πιο σοβαρά. Σωστά, Φωτή? Ναι, σωστά. Άννα μου, είσαι έγκυος, ναι. Εντάξει, δεν είμαι έγκυος, αλλά ο Δημήτρης αγαπάμε πραγματικά. Και μελλοντικά θα μπορούσε να κάνουμε οικογένεια μαζί του. Μα Χαρίς, μην παρασύρεσαι από τους ενθουσιασμούς σου. Κάτσετε να ζήσετε 2-3 χρόνια μαζί σαν ζευγάρι και μετά ξαναμιλούμε. Κοίτα, καλά, τα μια τζεφρέντου κουβέντα. Εμείς πότε να ξεκινήσουμε επιτέλους να κυκλοφορούμε μαζί σαν ζευγάρι επίσημα? Φώτη μου, δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα ακόμα, διότι η Ραφαέλα έχω την εντύπωση εγκολλημένη ακόμα πάνω σου. Ωραία, Τζο, εγώ τι θέλεις να κάνω? Εγώ την αποφάση μου εμπειράτη. Ας προχωρήσει με η ζωή της. Sorry, φεύγω. Συνεχίστε την κουβέντα σας. Όχι, Ραφαέλα.
Κάτσε, θέλω να μιλήσουμε, σε παρακαλώ. Καλύτερα να τα πείτε δυο σας. Πάμε εμείς. Γεια σας. Γεια σας. Κάτσε. Φωτή, βασικά είναι εσένα που έψαχνα και στην Κατίνα. Ωραία. Άκουσε, παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε όμορφα, ωραία, πολιτισμένα, χωρίς φωνές. Εντάξει. Κι εγώ ήθελα να μιλήσουμε. Μόλις το έμαθα, ήθελα να βάλω τις φωνές. Με διακόπτεις, σε παρακαλώ. Δεν είχα ιδέα ότι έκαναν έτσι πράγμα. Εν ήθελα να το μάθεις με έτσι τρόπο. Ένα λεπτό, ρε Ραφαέλα. Εν καταλαβαίνω. Τι να μάθω με έτσι τρόπο. Ειλικρινά, από μόνη τους που ήρθα σπίτι σου. Και θέλω να νομίσω ότι σε πιέζω να ξανασμίξουμε κάτι με έγκυο στο μωρό σου. Τι. Εν είχα ιδέα ότι ήρθα να σου ζητήσουν εξηγήσεις. Ένα λεπτό. Μόλις είπες ότι είσαι έγκυος. Ναι. Και γιατί έπαθες σοκ, λέει, ακούεις το πρώτη φορά. Όχι, εγώ τώρα το ακούω. Έλειπα από το σπίτι νύχτες. Α, sorry. Νομίζω ότι... Αφέλα, είσαι σίγουρη. Ναι. Επία στο χημείο. Επία στο γυναικολόγο. Σε παρακαλώ. Μπορείς να μου δώσεις λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω και να μιλήσουμε. Ναι. Sorry, δεν το ήξερα. Ότι... Πάνω στο δωμάτιο μου, Στεφάνη. Όχι. Εσείς θα μείνετε δαμέ που είσαστε ωραία και αναπαυτικά και εγώ θα πάω στο δωμάτιο μου. Όταν έρθει η γιαγιά σου, ξέρεις, σφυρά μου κλέφτηκα. Άκου την κουλ. Όμορφη μου κορούα, είσαι καλά. Μια χαρά είμαι, κυρία Ρωνία. Άρχισες, πεθερά. Πήρα να δω τον Γαβρίλη, πειράζει. Και τώρα θα πάεις να δεις τον Κακουλή. Γιατί, τι έγινε. Γιατί δεν απαντάς το τηλέφωνο σου που σου τηλεφωνώ. Είχα το μεσή της Άντα, δεν το άκουσα. Πήγε μου, είναι να μου γίνει, είναι τίποτε σοβαρό. Έναν ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο, ο Κακουλής τώρα σπίτι του. Πάω να το δω. Θέλεις να σε πάρω εγώ. Είναι τόσο να με πάρεις με το ποδήλατο. Λοιπόν, ακούω ένα δίλας. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άλλη φορά να είμαι κάτι σοβαρό, να μου τηλεφωνάς σε μια, γιατί και τρεις φορές να σου πω να σε ακούσω. Μεγάλωσα, ποιον ένα κόκαλα. Είπε μας την νιώθει, κατάλαβες. Νικτόρα, πάω για την μεγάλη αποστολή. Προσοχή στο τηλέφωνο σου. Όχι να κουφάνεις όπως τη γιαγιά σου και να ακούεις επιλεκτικά όποτε σε βολεύει. Μόλις χρειαστώ ενισχύσεις, θα σου τηλεφωνήσω. Ήταν λίγο παράξενος ο παπάς σου. Όχι λίγο, ήταν πολλά παράξενος ο παπάς μου. Πού εμείναμε. Κατάλαβες ότι κάνει το για να μας σπάσει τώρα, ναι. Έτσι εσύ κατάλαβες ότι κάνει το για να πιάει αντίδραση. Έλα, χαλάρωσε. Θα το δώσω την ευχαριστήση όμως. Που σένα περιμένω μια απάντηση. Θα σου απαντήσω μόλις σχολάσουμε, έτσι. Μα τι άλλο, απάντα μου τώρα, δεν μπορώ να περιμένω. Όχι τώρα. Θέλω το κατάλληλο περιβάλλον για να μιλήσουμε. Εσύ ξέρεις. Λούθκια μου, φάτε πιέτε ό,τι θέλετε, τσερνώ. Τσερνάς, είπες εσύ τσερνάς. Όχι, μάνα μου, δεν πάει καλά. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή είσαι άρρωστος ή είσαι άρρωστος. Ο άρρωστος είμαι μόνο με την Ομόνοια παντού και πάντοτε. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί ρε, κέρτισε το λαχείο σου. Μπράβο, όχι το λαχείο, έκατσε μου ο Τζόκερ. Μισό εκατομμύριο είναι πολλούθκια, πολλούθκια. Μισό εκατομμύριο. Wow. Μπράβο, ρε Αντρικό. Είναι μια φορά νοάρι. Καλά, ρε Αντρικό. Εκέρδισες μισό εκατομμύριο. Πρέπει να ματσουράσεις σου λάγια. Είναι που θέλετε, ρε. Τι θέλετε, ρε. Θέλετε κινέζι, καρυπώντα σούσι, παραγγείτε σούσι, ρε, έχει προβλήμα. Λεφτά, ρε Αντρικό. Μου σου λέει, αγαπούμε και έτσι σώμα. Λεφτά, χειρούι μου. Πολλά, έτσι, καιρό, δεν μπορούμε να το έχουμε. Ανακέψουμε έτσι σχέδιο. Λυπήχου τον ένα, λυπήχου τον άλλο. Ο πελούι με τον άντρα μας είναι κανένα μεταρχή παροιμία. Εντάξει, δεν πειράζει, καλά και τα κινέζικα. Πήγα, λόγω, και πάτε ακριβά. Εσύ που πες τώρα ότι θέλουμε να ματσεράσεις. Ναι, ρε, αυτή εύκολη, ό,τι θέλετε, ρε, παραγγείλτε ό,τι θέλετε, ρε, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχετε κανένα που έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, που ποτέ πάσε το ρεύμα, αν ήταν ιδιαίτερα από το περιπτυχιό, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
Μάνα μου ρε, ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Έλειψα 5 λεπτά για με τον μπουσού και κλείς το ρέντυπο! Ξέρεις το ότι ο Αντρίκος είναι πλούσιος. Ναι, εμπλούσιος. Φυσικά εμπλούσιος. Στην πελάρα και στην αγαπαροσύνη. Κρίμα, Φώτη μου, κρίμα, γιατί ειδικά εσένα είχα στο νου μου να σου δώσω έτσι ένα μεγάλο ποσό να σκηνοθετήσεις την πρώτη μου ταινία που θα πρωταγωνιστώ. Μαντά πουλά, ρε, πίνει λιγμένα τούτος. Φώτη, ο Αντρίκος κέρδισε στον Τζόκερ. Και ξέρεις πόσα? Μισό εκατομμύριο. Άντρικο μου, πόσα είπες ότι να μου δώσεις για να σκηνοθετήσω την ταινία μου, σου. Τώρα που το ξανασκέφτουμε, μια πίτα ζουβλάκια και όχι πολύ σου. Δεν σκηνοθέτας καλά ρε κουμπά ρε, βαρκέσαι. Ή έβγαινεις κοντινά, αρκείς να έρθεις το γύρισμα, έτσιες μου λόγω γενικά, ούλο γενικά. Νευριάζεις, φωνάζεις, πίνεις χάπια, δεν κάνω. Τι είναι κάτι σε ζούγια με, παρά κύριε μια πίτα ζουβλούκια με τα κουπελούθηκια ζούγια με, και είμαστε μια χαρά. Καλά, μην καλά, μην καλά. Δεν πιστεύω ότι έκανα έτσι την καφά. Με ανόητη. Ραφαέλα, δεν καταλαβαίνω τι λαλείς. Εξήγα μου τι έγινε. Επειδή και είπα του Φωτή ότι ήταν εγκυμοσύνη, έτσι ξεκάρφωτα. Ο Καμήνος είπα θεσό, κανείς είναι ιδέα. Στην κεραμίδα. Αφού επειδή είναι ψέσου παππούτσο και γιας πήγαινε το. Μίλησα μόνο με τους γονιούς, το Φώτης έλειπε. Κι εγώ έσυρα το έτσι, απότομα, χωρίς καμιά προετοιμασία. Τι λέει, κόρη μου, τούτα πράγματα δεν θέλουν ιδιαίτερη προετοιμασία ανακοίνωσης. Και να σου πω και κάτι, είναι ο πατέρας του παιδιού σου και οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του. Όχι, κάμα λάθος, έπαθε σοκ ο καημένος. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πού ήταν ψέσουλη νύχτα ο κύριος Φώτης? Δεν ξέρω, δεν τον ερώτησα που ήταν. Να σου πω εγώ που ήταν. Φυσικά στην κυρία Γαλάτια. Αλλά ναι, έτσι πάει το πράγμα. Αφήνουμε έγκυον την πρώη φιλενάδα και μετά μπορούμε να βγάλουμε τα μάτια μας με τη νέα. Κατάλαβες ο Φώτης? Χα, κουνιά που τον κούναγε. Αλλά εγώ δεν θα το αφήκω να περάσει έτσι. Όχι, θα διεκδικήσω πίσω τον πατέρα της βαφτιστικιάς μου. Ποια βαφτιστικιάς σου? Το μωρό. Έναν κοριτσάκι και βέβαια να το βαφτίσω εγώ. Εν και πιστεύω να έχεις αντίρρηση. Σ' άλλο συγκεντρώ θα έχουμε πιο σοβαρά θέματα να λύσουμε. Θα δώσουμε πίσω τα τσίπς. Εγώ είμαι έγκυος, εγώ θα φάω. Για το χατήρι της βαφτίστικιάς μου, όλα είναι τα έχω κουλουρούθια, κρουασάς, σοκολάτες, ό,τι θέλεις. Ναι, ωραία, παιδιά. Μεταγόμισε η Κατσίνα στο γραφείο σου, σταλώ. Κύριε Βασίλη μου, δε τι έχω εδώ, θέλεις να παίξουμε? Σταλώ, συγκεντρώθουμε. Αρκετά εχαλάρωσες τις μέρες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι επανήλθε η μνήμη μου. Τέλος τα παιχνίδια. Επανήλθε. Χαίρομαι πάρα πολλά, κύριε Βασίλη. Είσαι τελειά καλά. Θυμάσαι τα ούλα. Εγώ ποια είμαι, θυμάσαι? Εσύ είσαι Ραφαέλα και κάνεις εκπομπή μαζί με την Νάταλη και είσαι αδελφή της αργός σχολής της γραμματέας μου, της Θάλος. Άντε, τελειώνετε στις δουλειές σας. Άντε! Με φωνάζετε. Δεν πρέπει να αναστατώνουμε στην κατάστασή μου. Λοιπόν, πρέπει να μπει μια τάξηρα μέσα. Έκαμε το κανάλι ξέφραγο να μπέλιδα με. Τελειώνετε στις δουλειές σας. Όχι, κύριε Βασίλη μου. Όχι. Προτιμώ σας όπως ήσασταν πριν, με την αμνησία. Στάνω. Καταλαβαίνεις, αμνησία τέλος. Λοιπόν, ξεκίνα χτύπινε τις επιστολές που έχεις δαμέ και σε μία ώρα τις θέλω έτοιμες στο γραφείο. Μάλιστα, κύριε Βασίλη. Μόλις τελειώσω, θέλεις να παίξουμε μονοπολί? Εμπάτσους που να παίξουμε. Μπάτσους αξινόστραφους. Τέλειωνε, χτύπα τις επιστολές. Άντε. Μάνα μου το γλυκούλι μου. Τι αρέσκει μου πάρα πολλά μαθημόνι. Καλά με πιάνουλα τα λιξά μου και έφυγε εντοτι. Δεν έλεσα να δουλέψω εγώ τώρα. Ναι, κύριε Λεωνίδα μου, μην ανησυχείτε καθόλου. Ναι, τα έχω όλα υπό έλεγχο στο κανάλι. Τι θα λέγατε όμως να συναντηθούμε απόψε οι δυο μας για δείπνο? Να τα πούμε δηλαδή από κοντά. Μα τι εννοείτε τώρα, δεν υπάρχει λόγος? Είστε ο πρόεδρος του Συμβουλίου και εγώ έχω τη... οφείλω δηλαδή να σας πω για την κρατική διαχείριση που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Βασίλης. Ναι, δεν λέω. Συμφωνώ. Είναι πολύ καλό παιδί, αλλά σαν διαχειριστής ήταν και λίγο ανίκανος, έτσι. Ναι. Ναι, μεταξύ μας όλα αυτά. Εντάξει. Θα περιμένω. Συγχαρητήρια, Νάταλη μου. Για ποιο πράγμα?
Εν τα μάθες, ο Αντρίκος κέρδισε 500.000 στο λαχείο. Ναι, εντάξει τώρα, καλά. Τώρα που μιλούμε, όλο το κανάλι είναι κερασμένο από τον Αντρίκο. Ένα λεπτό τώρα, ο Αντρίκος μου λες ότι κέρασε όλο το κανάλι. Ο Αντρίκος κέρασε όλο το κανάλι. Δεν γίνεται. Δεν πιστεύω. Πρέπει να είναι αλήθεια. Πόλη μου! Να σε φιλήσω! Πραγματικά λυπούμε σε. Τώρα που σε χώρισε ο Αντρίκος, έκαμε λεφτά. Ποιος τα λέει αυτά? Έλα τώρα, σε μένα που μιλάς. Είναι λάθος η πληροφορία σου, Πόλη μου. Ακόμα είμαι η νόμιμη σύζυγος του Αντρίκου και αυτό σημαίνει ότι δικαιούμαι μερίδιο από τα κέρδη. Θα μείνεις μια φτωχή, χωρισμένη, ασήμαντη παρουσιάστρια, Ναταλή μου. Ναι, κύριε Λεωνίδα μου. Όχι, δεν μπορώ τελικά να συναντηθούμε απόψε. Κάτι έτυχε. Θα σας πάρω εγώ πίσω. Ευχαριστώ. Πού είναι ο Αντρίκος τώρα? Στο γραφείο του Βασίλη. Εντάξει. Φτιάξε θέγμα για την εκπομπή και έρχομαι. Αχ, τι κάνει το πλάσμα για τα λεφτά. Πουλά την ψυχή του. Και την εκπομπή του. Καλά. Πήγαινε, έφερε το χάρτο, φίλεγα. Θέλω το μερίδιο. Πάρε υπομονή, Ζήνωνη. Να έρθουν απόψε οι κορούδες να ανοίξουμε το χαρτοφύλακα και να τα μοιραστούμε. Χρειάζομαι τα λεφτά επιγόντως. Να τα κάνεις τι? Θα πάω στον καφενά το γιορτάσω. Έχει 2 ευρώ για μένα και πια στα πιέν. Μα 2 ευρώ, Ελία. Δεν θα με κάνεις να γυράσω κανένα πλάσμα. Παπά, δεν θα πάει στον καφενέ και δεν πρόκειται να πεις σε κανέναν ότι κερδίσαμε. Θέλω να είναι έκπληξη για τις κορούες που εντάρθουν. Αχ, και θέλω πολλά να δω την αντίδραση τους. Ποιος είναι έτσι ώρα? Να μην ανοίξουμε, γιατί έχουμε πολλά λεφτά στο σπίτι. Αν πάει κανένας εγκληματίας. Έχει δίκιο τον παπάς μου. Δεν φουάστε τίποτε. Τσα με που τα έχωσα, ούτε με πόμπες δεν τα βρίσκω. Ποιος είναι? Εσύ είσαι. Ρέξε μες. Κορία φούλα θέλησε. Τι είναι η ανάγκη? Θέλω σε αφούλα. Δεν είναι για τα δόντια σου τώρα η αφούλα. Εν έχουμε τίποτε να πούμε εμείς οι δυο. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Είπες μας το. Ακούσαμε το. Να πάει στο καλό. Να σου πω κάτι για να εκεί. Πες μου αγάπη μου. Οι αγάπες κομμένες. Και έτσι για να τελειώνουμε, θα σου ανακοινώσω, Γιαννάκη, ότι θα μείνω με το Φύτο. Είναι τα πράγμα. Μα τώρα σοβαρά μιλάς. Ένα μείνεις με έναν αχαήρευτο μου μπαίνω φτιάνε μες στις φυλακές. Γιατί εσύ είσαι καλύτερος που εκβίαζες τους φυλακισμένους και χαρτώθηκες 28 φορές. Αν είναι κακό και εξόριστο. Καλά, ποιο είναι το πρόβλημα να φύλλα, όχι. Να σου πω κάτι, απογοήτευσες με πάρα πολλά. Καλύτερα τώρα, είμαστε στην ισοπαλία. Και θέλω να σου πω ότι το αυτοκίνητο σου είναι παρκαρισμένο πάνω σε διπλή κίτρινη γραμμή. Που σημαίνει? Που σημαίνει 85 ευρώ πρόστιμο. Thank you so much. Bye bye. Ο άνθρωπος δεν έχει με ιερό νεώσιο. Ευτυχώς που γλίτωσα από λόγου του. Μα, ρε Αθούλα, είναι αλήθεια ότι να μείνεις με ο Φύτο? Όχι ρε παπά και εσύ. Το είπα το για να γλίτωσω από το Γιαννάκι. Βραζιλία, ετοιμάσου και σου έρχομαι με 500.000. Φύτο μου, θα περάσει η ζωή και κότα. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλιάνες, καρναβάλι! Ήρθε ο καιρός πια ο καθένας να πάρει τη θέση που του αξίζει, Βασίλη μου. Μάλιστα, τώρα μιλάς. Και θα αρχίσω τώρα από αυτή τη θέση. Σύρκω από το γραφείο, η θέση είναι δικιά μου. Τι. Εγώ είμαι η διευθύντρια στο κανάλι. Μετά από εντολή βέβαια του καναλάκη. Η Ραφαέλα είναι έγκυος που το Φώτη. Τι? Ξέρω, σοκαριστικό. Μάθαμε το εψές. Ήρθε από το σπίτι μας, η γιαγιά της Ραφαέλας μαζί με τον παππούν της. Να ήθελα να μεγαλώσει σε μια οικογένεια. Αλλά αρκεί μου που θα θωρεί τον παπάν του. Θέλω να ξέρεις πως ό,τι χρειαστείς να είμαι δίπλα σου. Ναι. Ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Και ναι, χώρισα τη Μάγδα για να σε παντρευτώ εσένα. Με την Νάταλη, δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της. Δεν θέλω να κάνω μωρά. Μαζί σου ήθελα και έκανα και τα δυο.
Πώς εμπόρεσαι, ρε, να μου το κάνεις του τώρα. Έχεις δίκιο. Μη μου λες ότι έχω δίκιο, ξέρω το. Εσύ πώς εμπόρεσαι να το κάνεις, λαλείς μου, α. Ό,τι πεις αξίζει μου. Κύριε, σταμάτα, ρε. Ποιος είσαι, ρε. Μίλα. Τι θέλετε, παρετάτε με. Ανοίξε ο σάκο σου να δω τι έχεις κοσμένο μέσα. Τίποτε δεν έχω, παρετάτε με. Ανοίξε ο σάκο σου, μη σε σπάσει μου ξύλο. Ορίστε. 25.000 ευρώ.